Το πρώτο του τρίποντο πανηγύρισε ο Ιάλισος Ρόδου, ο οποίος, αν και έπαιξε για μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 παίχτες, κέρδισε με 1-0 στο Οικονομίδιο τη Νίκη Βόλου σε αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική της Football League. Στο 20 η ομάδα του Νίκου Καραμπετάκη έμεινε με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Μακρύ Δημήτρη για μαρκάρισμα στον Ροχάνο, καθώς θεωρήθηκε από τον διαιτητή ότι ήταν τελευταίος παίχτης. 3 λεπτά αργότερα, η Νίκη Βόλου είχε την πρώτη της καλή φάση στο παιχνίδι με την εκτέλεση φάουλ του Κρουθ, την οποία και απέκρουσε σε κόρνερ ο Ανδρούτσος. Αυτό το οποίο δεν κατάφερε σε εκείνο το χρονικό σημείο, το συγκρότημα του Ισάκ Χόβε, το πέτυχαν οι Ροδίτες στο 30 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σερτζίνιο, το οποίο κέρδισε ο Μαραγκουδάκης από τον Αλιατίδη. Εκεί υπάρχει πέναλτι, το οποίο καταλογίζει χωρίς ενδιασμό. Ναι, ο Αλιατίδης στον Αποστολίδη με το δεξί στην άλλη γωνιά, 1-0. Πανηγυρισμοί εντός και εκτός γηπέδου για τον Ιάλισο. Εκτέλεση πέναλτι που βλέπετε και πάλι. Ψωνίζοντας, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, τον Αποστολίδη. Το γέμισμα, ο Ανδρούτσος θα βγει, θα χάσει κοντά στο 1-1. Οι Βολιώτες έντειναν την πίεση τους προκειμένου να φτάσουν στην ισοφάριση. Αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί στις καθυστερήσεις με το σου του Ντομίνγκεθ να αποκρούεται σε κόρνερ από τον Ανδρούτσο. Απευθείας, πολύ όμορφη εκτέλεση από τον Ντομίνγκεθ στην σέντρα που έβγαλε ο Παγώνης. Με το πέρας της ώρας, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο εν αντιθέσει με τον Ιάλισο, ο οποίος οπισθοχώρησε και έδωσε βαρύτητα στα μετόπιστεν. Αποτέλεσμα αυτού ήταν στο 74 η ομάδα του Ισάκ Χόβε να αγγίξει τον γκολ, όταν ο Αλιατίδης βρέθηκε τέτα-τέτ με τον Ανδρούτσο, αυτός όμως τον νίκησε και διατήρησε ανέπαφη την εστία του. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με συνέπεια οι Ροδίτες να διατηρήσουν το υπέρ του σκορ μέχρι το φινάλε του αγώνα.